στα 7 βραβευμένα εστιατόρια της Μεσσηνίας και το Μπλε Καναρίνι στην κατηγορία γαστρομαγειρία. Ο Κωνσταντίνος Βασιλιάδης, ο σεφ, εδώ ιδιοκτήτης αυτού του χώρου και είναι το πρώτο σου βραβείο, προσωπικά. Όχι, προσωπικά όχι. Σαν εστιατόριο Μπλε Καναρίνι είναι το πρώτο, ναι. Άρα έχουν υπάρξει άλλες διακρίσεις στο παρελθόν. Αρκετά πολλά. Και με σχολές και σε μαθητές το κυνηγάω, μας άρεσαν. Πάντα ελληνική κουζίνα. Εντάξει, βάση μας είναι πάντα ελληνική κουζίνα. Όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα, για τέτοιους θεσμούς, ελληνική κουζίνα προωθούμε. Αλλά έχουμε και επιρροές από διάφορες κουζίνες. Όπως και η ελληνική έχει πολλές επιρροές σε διάφορες κουζίνες. Πώς αισθάνεσαι, πώς ήταν η απονομή? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα κάποια στιγμή να το κυνηγήσουμε αυτό, δεν το κρύβω. Αλλά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο άνοιγμα το μαγαζί, και τώρα ήρθε και αυτό, δεν το περίμενα. Δηλαδή, ό,τι σκέφτομαι βγαίνει μέχρι στιγμή και εντάξει. Σε καλό να βγει. Όχι τόσο γρήγορα, δεν θέλω να έχω το λέω τόσο γρήγορα για να έχουν και κάποιο νόημα, αλλά εντάξει, καλώς να έρχονται. Περισσότερα αστέρια την επόμενη φορά, ίσως. Εντάξει, όχι. Καλά είμαστε. Δεν έχουμε τώρα. Εμείς τώρα ο στόχος είναι να κρατήσουμε αυτό που έχουμε με τους πελάτες μας, να τρώνε, να γεύονται τα φαγητά μας, να παίρνουμε τα μπράβο μας και να συνεχίζουμε. Και να είμαστε το μαγαζί να το κάνουμε ακόμα πιο λειτουργικό. Να πληρώνουμε και τα έξοδά μας, γιατί είναι δύσκολες εποχές, όλα κρυβαίνουν. Γινόμαστε να είμαστε βιώσιμοι προς τον καταναλωτή και στις ανάγκες του μαγαζιού και προχωράμε. Αυτός είναι ο στόχος. Τι επιβραβεύει το κάθε βραβείο που έρχεται σε μια επιχείρηση εστίασης? Σε σένα τι επιβραβεύει, πιστεύεις? Εντάξει, είναι ξεκάθαρα ψυχολογικό. Πάνω απ' όλα είναι ψυχολογικό. Στην ουσία είναι ο κόπος σου, η φαντασία σου, η δρότητα σου και αυτό έχει να κάνει με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και βιογραφικού. Δεν είναι να πεις ότι ανοίξαμε και το χτίσαμε. Χτίζεται όλα αυτά τα χρόνια και ιδέες αυτά για κάτι τέτοιο. Οπότε εντάξει, είναι ξεκάθαρα ψυχολογικό το κομμάτι αυτό. Υπάρχει συνέπεια από τη μεριά σου όσον αφορά στην παροχή της υπηρεσίας προς τον πελάτη, στην δημιουργία των πιάτων σου, στην ποιότητα των υλικών σου, στην ποιότητα των υλικών σου και στην επιλογή των συνεργατών σου? Ναι, αυτό που κάναμε σαν γαστρομαγειρία εδώ πέρα στο Μπλε Καναρίνι, η φιλοσοφία ήταν να αλλάζουμε κάθε μέρα το μενού. Αυτό γίνεται ότι ο στόχος ήταν ότι κάθε μέρα θέλουμε να έχουμε φρέσκο φαγητό και μην αναγκαζόμαστε να κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Που κι εγώ, σαν χαρακτήρα δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω συνέχεια τα ίδια, τα βαριέμαι. Και δεν είμαι δηλαδή να κάνω συνέχεια, δεν μπορώ να το κάνω και το ίδιο πράγμα για πολλά χρόνια. Το βαριέμαι πάρα πολύ. Οπότε είπαμε, κάθε μέρα διαφορετικά. Και ό,τι βρίσκουμε, με πρώτες ύλες κτλ. Την πρώτη ύλη την αγαπάμε, γιατί γεννηθήκαμε και στη Μαρίνα της Καλαμάτας που είχαν δική μας από θείους, παππούδες κτλ. Πρώτες ταβέρνες, που πάντα είχαν αυτή τη φιλοσοφία, ψωνίζανε μέσα από κτήμα κτλ. Όπως και ο θείος μου ο Κώστας, που βραβεύτηκε κι αυτός. Οπότε έχει περάσει το DNA και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι το αντίθετο. Σε βλέπουμε στην αγορά. Θα φάμε και ξύλο άμα το κάνουμε. Πάμε στην αγορά, πάμε για πολλά χτήματα δικά μας και περιβόλια που συνεργαζόμαστε. Έχει λοιπόν σημασία αυτή η διασύνδεση που υπάρχει του πρωτογενή τομέα με το τελικό πιάτο. Ναι, δηλαδή το πρόβλημα με τον Μπλε Καναρίνι, εγώ ας πούμε, έχω σταματήσει να μαγειρεύω όσο μαγείρευα. Παλιά λέγαμε, πέραμε μια ντομάτα, τη αλλάζουμε υφές, την κάναμε από εδώ, την κάναμε από εκεί και δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κάνουμε μια ντομάτα κάτι διαφορετικό. Τώρα απλά προσπαθώ να βρω την καλύτερη ντομάτα και απλά την κόβω και τη βάζω στο πιάτο. Και είναι πολύ καλύτερη από αυτό που κάναμε παλιά. Οπότε εντάξει. Η επαφή σου με τους παραγωγούς? Σε καθημερινή βάση αυτό είναι μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί φανταστείτε για να κάνω ας πούμε μια σαλάτα χωριάτικη που επιμένω σε αυτή τη σαλάτα, γιατί είναι για μένα νούμερο ένας κωδικός στον κόσμο. Δηλαδή είναι το πιο σοβαρό brand name που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο όσον αφορά την γαστρονομία. Το Greek salad. Για τη χωριάτικη σαλάτα. Greek salad, το ξέρει όλος ο κόσμος. Εδώ προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε την καλύτερη σαλάτα. Αλλά τι γίνεται αυτό? Πρέπει να έχουμε άλλο προμηθευτή για την ντομάτα, άλλο για τα αγούρι, άλλο για τη φέτα, άλλο για τα κρεμμύδια μας. Δηλαδή μια σαλάτα με 8 διαφορετικούς παραγωγούς. Είναι δύσκολο. Πιστεύεις ότι η παραγωγή με ομικρον γιώτα πληρούν τις προδιαγραφές που εσύ χρειάζεσαι και απαιτείς για το δικό σου μαγειρίο? Ναι, κάποιοι μικροπαραγωγοί ναι. Δεν μπορούν να μας καλύψουν σε μεγάλο όγκο δουλειάς, η αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχουν και ανεβαίνουν με το καιρό. Μιλάμε ως προς την ποσότητα, ως προς την ποιότητα. Η ποιότητα είναι φοβερή. Αλλά θέλει και ψάξιμο, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι μικροπαραγωγός ή γίνει στη λαϊκή ότι είναι όλοι καλοί. Θέλει και μέσα ψάξιμο. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν και αυξάνονται, ναι, όλο και αυξάνεται ο ρυθμός τους. Ναι. Οι νεότεροι εννοώ ότι έχουν μπει σε μια άλλη φιλοσοφία προσεγμένου, πολύ προσεγμένου προϊόντος ποιοτικού. Έχουν μπει, ακούνε, προσπαθούν και αυτοί. Δεν έχουν αυτή την πονηριά να σε φάνε, να σε κλέψουν, να σε κοροϊδέψουν.
Εντάξει, είναι αλληλένδετα αυτά, οπότε προχωράμε. Καλαμάτα και γαστρονομικός προορισμός, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αυτά τα τελευταία δύο χρόνια πιστεύω έχει γίνει, έχει γίνει θεσμός. Είμαστε πλέον γαστρονομικός προορισμός, δεν πάμε να γίνουμε, είμαστε ήδη. Εντάξει, γιατί να μην είμαστε, δηλαδή αλλημονόμαστε πια. Τα έχουμε όλα και η ιστορία έχουμε βαθιά, θα τα πούμε μια άλλη φορά, αυτά τα έχουμε πει και στον Go On. Εντάξει, θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε. Νέες ιδέες και νέα μυαλά θέλουμε και ανθρώπους με κατανόηση και συμπόνια σε αυτό που κάνουν. Και ανθρώπους με πολύ πολύ όρεξη να γευτούν αυτά τα καταπληκτικά τοπικά προϊόντα που παράγουν οι παραγωγοί μας στα πιάτα που δημιουργούμε στα σπίτια μας αλλά και στα πιάτα που δημιουργούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις κουζίνες τους για να τα απολαμβάνουμε εμείς. Καλή απόλαυση λοιπόν σε οτιδήποτε και αν δοκιμάσετε. Και ναι, η Καλαμάτα, η Μεσσηνία, η Πελοπόννησος, η Ελλάδα μπορεί να είναι σε κάθε της γωνιά γαστρονομικός προορισμός. Πιστεύουμε στα ελληνικά προϊόντα, στους παραγωγούς και σε αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνουν το καλύτερο για να προσφέρουν σε εμάς.